Το παράξενο είναι ότι η τελική εκτροπή και ανατροπή του οχήματος με τους τροχούς αιωρούμενος στον ουρανό συνετελέστη σε μία ευθεία. Άρα έχει μία αλλοπρόσεγη πορεία εκτροπής το όχημα στα 50 μέτρα. Σε αυτό το σημείο της γέφυρας έγινε η πρώτη επαφή του αυτοκινήτου με το τσιμεντένιο στιθέο. Στη συνέχεια το όχημα για αρκετά δευτερόλεπτα ξύνει το στιθέο. Ανεβαίνει το τσιμεντένιο διαχωριστικό. Ο τροχός είναι αιωρούμενος. Τα σιδερένια και κλειδώματα λυγίζουν. Ένα σίδερο μπαίνει μέσα στο όχημα και αυτό ανατρέπεται. Τώρα καβαλάει το τσιμεντένιο διαχωριστικό και κλείδωμα. Εδώ είναι η επαφή με το δάπεδο του οχήματος. Ο αριστερός τροχός πλέον έρχεται σε αυτή τη φάση, εδώ που βλέπετε τα ίχνη. Ο δεξιός τροχός είναι ορούμενος. Κάμπτονται οι σιδερένιοι αυτοί ορθοστάτες. Οι πραγματογνώμονες θα κάνουν μετρήσεις στη γέφυρα στο σημείο του δυστυχήματος για να διαπιστώσουν την ταχύτητα του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους τα χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για ένα τετρακίνητο όχημα με περίπου 500 ύπους 6.300 κυβικών. Βλέπουμε όμως μια εναγώνια προσπάθεια του οδηγού να φέρνει το όχημα με την δεξιά του πλευρά εφαπτώμενη πάνω στο τσιμεντένιο ρήθρο, σαν να ήθελε να αποφύγει κάτι. Αυτό είναι το πιο παράξενο στην όλη υπόθεση. Αρχική μεγάλη ταχύτητα δεν υπήρξε. Αυτές οι βλάβες και ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού θα μπορούσε να επέλθει ακόμη και με 70 χιλιόμετρα. Η νεκροτομή στη σωρό του 33χρονου τραγουδιστή έδειξε ότι είχε χτυπήματα στο κεφάλι και τον θώρακα.